Η αντίληψη του παπά είναι η αντίληψη ενός φασίστα, ο οποίος αυτή τη στιγμή το χαίρεται. Γιατί θέτετε, κύριε Υπουργέ, τόσους αυστηρούς περιορισμούς και σχετικά με τον αριθμό των απασχολούμενων στα τηλεοπτικά μέσα? Γιατί δεν το κάνετε και σε άλλου είδους επιχειρήσεις? Τι παράξενη έννοια κρατισμού είναι αυτή, όπου ο αρμόδιος υπουργός και η νομοθετική εξουσία θα προσδιορίζει σε μια ιδιωτική επιχείρηση το πόσους εργαζόμενους θα έχει? Γιατί υπάρχει ελάχιστος αριθμός προσωπικού? Υπάρχει ελάχιστος αριθμός προσωπικού στις αεροπορικές εταιρείες? Με το νομοσχέδιο θέτεται υψηλότατο όριο εργαζομένων για τα ενημερωτικά κανάλια. Γύρονται πάρα πολλά ερωτηματικά για τον αριθμό των αδειών, για τις προϋποθέσεις που ο ίδιος ο νόμος θέτει για τη χορήγηση αυτών των αδειών. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, παραδείγματος χάρη, οι άδειες πρέπει να συνδέονται με ελάχιστο αριθμό εργαζομένων. Αυτές είναι αντιλήψεις που δεν συνάδουν με μια ελεύθερη οικονομία, από πού και στο το κράτος θα καθορίζει πόσο εργαζόμενος πρέπει να έχει μια επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, ένας πανελλήνιας εμβέλειας τηλεοπτικός σταθμός με τη σημερινή τεχνολογία απαιτούνται περίπου 200 με 230 άτομα. Και ο ορισμός των 20 είναι τεράστιος. Μπορεί το Υπουργείο να καθορίζει τις ειδικότητες και να θέσει και τις θέσεις εργασίας, παρακαλώ, που θα έχει μια επιχείρηση, μια ιδιωτική επιχείρηση? Σοβιετοί είμαστε. Οι άνθρωποι σε αυτό το θέμα είναι αλλού. Πάντως δεν είναι στην Ευρώπη. Όταν έρχονται και λένε με τον νόμο ότι τα κανάλια που θα πάρουν άδειες θα πρέπει να έχουν και συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων, αυτό μόνο στη Βόρεια Κορέα γίνεται. Πραγματικά, ποια ενημερωτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας μπορούν να έχουν 400 άτομα προσωπικό κατελάχιστον, υποκαθιστώντας τελικά την ίδια την αγορά? Από πού και σπου εσείς θα προσδιορίζετε πόσους εργαζόμενους θα πάρει ο τάδε και ο δυναλέφερος επαγγελματίας? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτά βεβαίως δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και μάλιστα θα του προσδιορίζετε και ειδικότητες. Μην τυχόν και ξεφύγει, και ειδικότητες. Το διευθυντικό δικαίωμα μιας επιχείρησης παρόχου καταλύεται. Τι παράξενη έννοια κρατισμού είναι αυτή? Εμείς ως τηλεοπτική σταθμή έχουμε και μια ευθύνη προς το προσωπικό μας. Εργάζονται σε κάθε τηλεοπτικό σταθμό 400, 400, 500 άτομα. Και επίσης υπάρχουν και μια σειρά προμηθευτών γύρω μας. Ωραία, για αυτούς ποιος νοιάζεται? Σε μαζικές απολύσεις τουλάχιστον 30 τεχνικών προχώρησε ο τηλεοπτικός σταθμός Αντένα και σε μια απόλυση ο ραδιοφωνικός σταθμός Αλφα, ο οποίος μείωσε και τους μισθούς των τεχνικών κατά 50%. Σε εμάς είναι σιωπηλές πολλές φορές οι απολύσεις, έτσι. Σε μεγάλο ιδιωτικό κανάλι έχουν γίνει ήδη 80 απολύσεις και μέχρι τον άλλο μήνα θα φτάσουν σε 150. Τους τελευταίους 7 μήνες, τα διαφημιστικά έσοδα του Μέγα είναι πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Και εμείς, ακόμη... Θέλω να στείλω και ένα μήνυμα σε αυτούς που κατά τη διάρκεια της αδειοδότησης χρησιμοποίησαν τους εργαζόμενους ως ασπίδα, λέγοντάς τους ένα κάρο ψέματα. Έχουν αρχίσει τώρα τις απολύσεις και στο Star και στο Sky. Να προσαρμοστούν λοιπόν στην πραγματικότητα και να ετοιμάζουν business plan για να προσλάβουν.